Αλλάζουμε θέμα τώρα. Καλησπέρα στο στούντιο Ειδήσεων τη Δέλτα Τηλεόραση, στον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, τον κύριο Κώστα Μουτζούρη. Καλησπέρα, κύριε Περιφερειάρχη. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ. Έχει ενδιαφέρον η επίσκεψή σας εδώ. Έρχεστε καταρχήν γιατί την Τετάρτη έχουμε μπροστά μας το φόρουμ, το δεύτερο οικονομικό φόρουμ Μακεδονία-Στράκη, στο οποίο θα είστε και ομιλητής, θα το δούμε σε λίγο. Αλλά και επίσης ταράξατε λίγο τα νερά πριν από περίπου 10 μέρες. Όταν προτείνατε κι εσείς την σύνδεση της Αλεξανδρούπολης με τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, την ακτοπλοϊκή σύνδεση. Κάτι που υπήρχε και στο παρελθόν και χάθηκε στην πορεία. Θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό και μετά θα πάμε στο δεύτερο φόρουμ της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Θέλω να μου πείτε γιατί πιστεύετε ότι μπορεί να παίξει ρόλο στην ανάπτυξη και των δύο περιοχών η εξέλιξη αυτή. Κοιτάξτε, το πιστεύω ακράδαντα. Πρώτον, διότι η Αλεξανδρούπολη, όπως είπε και ο φίλος μου Άδωνης προλίγου, έχει προοπτική μεγάλη. Και αυτό το βλέπουμε, το διαπιστώνουμε κάθε φορά που ερχόμαστε στην Αλεξανδρούπολη, πόσο εξελίσσεται η πόλη. Άρα λοιπόν, θέλουμε να έχουμε επαφή με μια περιοχή η οποία εξελίσσεται ταχαίως. Δεύτερον, οι βορειοαιγαιοπελαγίτες νιώθουν ψυχολογικά πιο κοντά στους βορειοελλαδίτες. Και το εμπόριο είναι πολύ ανεπτυγμένο. Μόνο αν σας έλεγα ότι στη Λέσβο χρειαζόμαστε περί τα 50 φορτηγά την ημέρα ζωοτροφές, λόγω της κτηνοτροφίας που έχει η Λέσβος, αυτά περιμένουμε να τα υποδεχθούμε από την Αλεξανδρούπολη. Άρα λοιπόν θα είναι αμφίδρομη σχέση. Ναι. Θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό το δρομολόγιο όταν προχωρήσει και για τουριστικούς λόγους. Δηλαδή... Το ελπίζουμε να είναι και γι' αυτό. Θέλουμε τα σχολεία μας, της Λέσβου, της Χίου, της Σάμου, να έρθουν στο Δέλτα. Να έρθουν εδώ στις υπόρειες του ελληνισμού, στις χατιές του ελληνισμού και αντίστοιχα οι Θρακιώτες να έρθουν κοντά μας στα νησιά, να δουν πώς ζουν και τα νησιά. Πώς είναι σήμερα η κατάσταση στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, αν θα έπρεπε να ιεραρχήσετε τρία ζητήματα, τρία προβλήματα ή τρεις προβληματισμούς, αν δεν θέλετε τη λέξη προβλήματα, ποια θα βάζατε? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή τα νησιά του Βορείου Αιγαίου ανακοίνωσε η κυβέρνηση ότι θα χορηγείται η βίζα διευκολυμένα επιτόπου στα νησιά. Αυτό έχει κάνει τους πάντες στα νησιά να ετοιμάζονται για πλημμυρίδα επισκεπτών από την Τουρκία. Και αυτό λοιπόν τους δίνει μεγάλη προοπτική. Αφετέρου, το δεύτερο θέμα το μεγάλο είναι αυτό που έχετε και εσείς εδώ, το μεταναστευτικό. Και η διαφορά που διαπίστωσα σήμερα μεταξύ Εύρου και Λέσβου, παραδείγματι, είναι ότι οι εισερχόμενοι εδώ στη Θράκη, στην Ελλάδα, από τα σύνορα, διέρχονται και φεύγουν στη Γερμανία, στην Αθήνα ή Θεσσαλονίκη. Στα νησιά εγκλωβίζονται. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Mm-hmm. Παραμένουν στα νησιά και υπάρχουν προθέσεις από την κυβέρνηση να δημιουργηθούν μεγάλες δομές στα νησιά. Σε κάτι στο οποίο αντιδρούμε και θα αντιδράσουμε έντονα. Παραμένει το ζήτημα αυτό λοιπόν. Βεβαίως. Για την Μυτιλήνη. Όσο πάει και ανεβαίνει πάλι, ενώ μετά το 20 εφαρμόστηκε από την κυβέρνηση την παρούσα μια επιτυχημένη πολιτική απεγκλωβισμού από τα νησιά και φυλάξεως των συνόρων. Όμως τώρα έχουν αρχίσει να αδρανοποιούνται όλα αυτά και έχουμε φτάσει σε 7.000 εναντί 27.000 που είχαμε το 20. Ναι. Οι ακτοφυλακοί, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν υποφερτηθεί από το να προστατεύουν τα σύνορα, καταφέρνουν να το βγάλουν εις πέρας ή είναι ακόμη και σήμερα μεγάλες ηρωές? Έχουν κάνει τιτάνιο αγώνα. Υπάρχουμε όπως είμαστε. Λόγω της υπάρξεως του λιμενικού και της ακτοφυλακής. Τετάνιο αγώνα. Βέβαια. Δεν υπάρχει το προσωπικό, θα μου πει. Όχι, δεν είναι αυτό. Μετά το ναυάγιο της Πύλου, ναι. Όπου χάθηκαν πολλές πιέσεις. Έχουν αλλάξει τα. Η Ελλάδα δέχτηκε πολλές πιέσεις να απαλύνει τα μέτρα. Μάλιστα. Τώρα, εσείς είστε στο φόρουμ, συμμετέχετε σε ένα πάνελ που το θέμα είναι γεωπολιτική και μετανάστευση στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Άρα την ξέρετε την κατάσταση. Πάρα πολύ. Πώς έχει διαμορφωθεί. Θα είναι όμως εκεί. Και η κυρία Βούλτεψη, θα είναι υφυπουργός Μετανάστευσης και Ευσύλου, ο Κωνσταντίνος Φίλης, διευθυντής Ινστιτούτου κτλ. Θα είναι άνθρωποι που γνωρίζουν πολύ καλά το αντικείμενο. Πιστεύετε ότι θα μπορέσετε μέσα από αυτό το πάνελ και από αυτή τη συζήτηση να βγάλετε και ένα αποτέλεσμα, δηλαδή να πιέσετε λίγο την κυβέρνηση έτσι ώστε να αποσυμφορηθούν και άλλο τα νησιά? Βεβαίως. Τους μετανάστες. Και αυτό ήρθα γιατί η πρόθεσή μου να δηλώσουμε τι πιστεύουμε και τι ξέρουμε. Διότι αυτοί που αναφέρατε είναι πιο πολύ πολιτικοί του γραφείου. Ζούνε το θέμα πιο πολύ από το γραφείο. Εμείς το ζούμε στο πεδίο. Άρα λοιπόν ο συγκερασμός γραφείου και πεδίου θα βοηθήσει να λυθεί καλύτερα το θέμα, αν υπάρχει λύση. Υπάρχει περιθώριο για να βρεθεί λύση? Όχι. Διότι υπάρχουν πολύ μεγάλοι πληθυσμοί
ανατολικά της Ελλάδος και νότια της Ελλάδος, οι οποίοι ζουν σε συνθήκες πολύ πρωτόγονες και φτωχές. Άρα όλοι αυτοί θα αναζητούν, όπως τα αέρια, το ζεστό και το κρύο, ζητούν να αναμειχθούν για να εξισορροπηθούν οι θερμοκρασίες τους και αυτοί θα έρθουν στην Ευρώπη. Είναι ξεκάθαρο όμως ότι δεν μπορούν να μείνουν στα νησιά, δεν μπορούν να μείνουν στον Εύρο, δεν μπορούν να μείνουν και στην Ελλάδα, γιατί υπάρχουν συγκεκριμένα προβλήματα. Άρα λοιπόν, ποια είναι η βαλβίδα εξαέρωσης αυτής της κατάστασης, να μου επιτραπεί η φράση. Τα νησιά έχουν το εξής χαρακτηριστικό. Δεν είναι νησιά του Ιωνίου. Είναι νησιά που βρίσκονται απέναντι από την Τουρκία, η οποία είναι επιθετική. Κάθε τρεις και μία λέει θα έρθουμε κολυμπώντας, θα επιτεθούμε. Άρα λοιπόν, το να έχουμε τέτοιους θύλακες μεγάλους, με μετανάστες, χιλιάδες μετανάστες, οι οποίοι κυρίως είναι μουσουλμάνοι, είναι πρόσκυνται πιο πολύ προς την Τουρκία, δημιουργεί θέματα. Mm-hmm. Έχετε αισθανθεί σε όλα αυτά τα χρόνια κάποια στιγμή ανασφάλεια στον τόπο σας? Όχι. 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 Και δεν εννοώ, και οι κάτοικοι, εννοώ από τους μετανάστες. Και οι κάτοικοι. Και οι κάτοικοι, έτσι το 20 τότε το Φεβρουάριο, όταν είχαν συσσωρευτεί στη Λέσβο 27.000, είχαν αρχίσει να υπάρχει κοινωνική αντίδραση από τους εντοπίους. Είχαν αντιδρούσαν στο μεγάλο αριθμό. Και φοβάμαι φτάσουμε ξανά εκεί. Η πρόθεση τότε της κυβέρνησης με το Λέσβο Πας και τα λοιπά βοήθησε την τοπική οικονομία? Βεβαίως. Και επιθυμούμε να συνεχιστούν όλα αυτά. Αλλά κυρίως θα βοηθήσει πολύ η βίζα που θα χορηγείται στα 10 νησιά. Και δεν καταλαβαίνω γιατί δεν χορηγείται στη Σαμοθράκη, παραδείγματι. Ναι. Διότι και αυτό είναι ένα νησί που πρόσκειται στην Τουρκία. Καλά, εγώ θα σας έλεγα ότι θα έπρεπε να χορηγηθεί και στην Αλεξανδρούπολη. Αλλά... είναι διαφορετικό λίγο. Ναι, απλά τα πήγια σύνορα είναι διαφορετικά. Στη Σαμοθράκη πρέπει να σας πω ότι για να μπορέσει να δέσει ένα καράβι με τουρίστες, θα πρέπει να υπάρχει τελωνείο, θα πρέπει να υπάρχει κόσμος είναι... που θα μπορέσει να τους. Και έλλειψη και στα νησιά μας. Και σε εσάς. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, ενώ είναι έτοιμη η διαδικασία για να χορηγηθεί η βίζα, δεν είναι έτοιμο το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτου για να υποδέχεται όλους αυτούς τους μεγάλους αριθμούς ανθρώπων. Τελευταίο ερώτημα. Επιστρέφω στο θέμα της σύνδεσης, της ακτοπλοϊκής. Θέλω να μου πείτε αν πιστεύετε ότι θα μπορέσει, εάν υλοποιηθεί το έργο. Καταρχήν πιστεύετε ότι θα υλοποιηθεί? Θα υλοποιηθεί. Θα υλοποιηθεί. Και μάλιστα γιατί σας το λέω αυτό. Ο Υφυπουργός Ναυτιλίας, που είναι αρμόδιος για αυτά τα θέματα, και ο Παπάς, με ειδοποίησε ότι μεθαύριο θα είναι στη Μυτιλίνη για να συζητήσουμε αυτό. Άρα θεωρώ ότι. Ότι υπάρχει πάει καλά. Καπνός. Ήδη μια ακτοπλοϊκή εταιρεία, η Δωδεκάνησος, έδειξε ενδιαφέρον. Και ζήτησε ότι υποδέδειμα. Άρα θα έχουμε εξέλιξη. Το πετύχουμε. Θα βάλω και τον κύριο, το φίλο μου, τον κύριο Τοψίδη, να πιέσουμε από δύο άκρα. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.